στην κορυφή του Λυκαίου Όρους, σε ύψος 1.400 μέτρων στην καρδιά της Αρκαδίας, διατηρούνται μέχρι σήμερα τα απομεινάρια ενός ενιγματικού υψώματος από χώμα και στάχτες. Στους πρόποδες του, μοναχικές οι βάσεις δύο μεγάλων κοιώνων, που κάποτε στήριζαν δύο επίχρυσους αετούς που από την κορυφή σημάδευαν τον ουρανό. Σε αυτό το έρημο μέρος, όπου ποτέ δεν υπήρξε σχεδόν τίποτα άλλο, βρισκόταν το γυρό του Λυκαίου Δία, πανάρχαιος τόπος λατρείας που κατά πάσα πιθανότητα κατέστη γυρός από την πτώση ενός κεραυνού. Οι Αρκάδες ονόμασαν αυτό το βουνό Όλυμπο και υποστήριζαν ότι στη συγκεκριμένη κορυφή, υπό το πέπλο της νύχτας, η Ρέα έφερε στον κόσμο τον Δία. Για τους αρχαίους Έλληνες, η γέννηση, η γαλούχηση και τα καταρθώματα των θεών στα ίδια μέρη όπου και αυτοί κατοικούσαν, ήταν γεγονότα της θεϊκής ιστορίας, που αυτή η διαϊφωνή, που σήμερα ονομάζεται μύθος, διέδιδε αλληλένδετα με τα γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας. Για το μύθο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Έχει περάσει πολλής χρόνος από τότε που χάσαμε τη μυθική μας συνείδηση και που αντιλαμβανόμαστε τα απομεινάρια του κόσμου εκείνου σαν ξεθοριασμένα βήματα ενός χορού που τη μουσική του δεν μπορούμε πια να ακούσουμε. Ωστόσο, διάσπαρτα στη γεωγραφία αυτής της γης, εξακολουθούμε να μπορούμε να πατήσουμε, να δούμε και να νιώσουμε ζωντανά ακόμα τα απομεινάρια εκείνων των τόπων που άλλοτε ενέπνευσαν σ' άλλους ανθρώπους μια διαφορετική κοσμοθεωρία που συγγενεύει ύποπτα με τη δική μας. Η μυθολογία έχει καταστήσει την Ελλάδα ένα συμβολικό σκηνικό του κόσμου. Μια γη όπου τα πάντα έλαβαν χώρα, όπου το κάθε τι είχε το χώρο του. Αυτό το όρος είναι μια αφετηρία. Ο Δίας, σύμφωνα με την μυθολογία της Πελοποννήσου, γεννήθηκε πάνω στο Λύκειο Όρος. Το Λύκειο δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι η αυγή, το ξημέρωμα, το γλυκό ξημέρωμα. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ανέβηκα εγώ στην κορυφή, βρήκα ένα ζωπάνο, τον ερώτησα για τον καιρό που συνήθως κάνει και μου είπε: εδώ πεθαίνει ο άνθρωπος από τη βουή του ανέμου και από του λύκου την κραυγή. Αυτή είναι η γη της Αρκαδίας, η γη των αρχαίων πελασγών, η γη που Έλληνες και Ρωμαίοι ονόμαζαν αρχαιότερη και από τη Σελήνη. Πριν από τον Δία, πριν από τους Ολύμπιους θεούς που ήταν κοινοί για ολόκληρο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, υπήρξαν χωρίς αμφιβολία και άλλοι θεοί και άλλα ονόματα για το μυστήριο, με τους οποίους όφιλε να εναρμονιστεί η νεαρή κοσμογονία του Δωδεκάθιου. Κατεβαίνουμε από τις κορυφές προς το μυχό των χαραδρών της Αρκαδίας. Εδώ, τα δόγματα και οι λατρείες που υπήρχαν στην ελληνική γη πριν από τον θρίαμβο του Δία, επιβίωσαν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα και πιο έντονα από οπουδήποτε αλλού. Η αρχαία Φυγαδία εκτίστηκε από τον Φίγαλο, το γιο του Λυκάωνα, και μάλιστα ο Λυκάωνας επέβλεπε ο ίδιος για το χτίσιμο του τείχους και για την τοποθέτηση του πύργου για αμυντικούς λόγους. Συνήθως, για να προσεγγίσουμε με κάποιον τρόπο την αποσπασματική αλήθεια του αρχαίου κόσμου, καταφεύγουμε σε λογοτεχνικές μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα. Αλλά υπάρχει και μία τρίτη οδός, παράλληλη, λιγότερο εγκεφαλική, περισσότερο ενστικτόδης και τερόδοξη, αυτή της γνωριμίας με τους τόπους. Ψάχνουμε εδώ τα απομεινάρια των θεών ενός πελασγικού κόσμου, προγενέστερου της Ολύμπιας κοσμογονίας. Αναζητούμε το γερό μιας πανάρχιας θεότητας με σώμα γυναίκας και ουραϊχθείος, το ξώανα της οποίας παρέμενε πάντα στο εσωτερικό του γερού της, δεμένο με χρυσές αλυσίδες. Τη λέγανε Ευρυνόμη. Και μόνο στην αρχαία Φυγαλία σώθηκαν πληροφορίες για τη λατρεία της.
Ούτε και ήδη οι αρκάδες της αρχαίας Φυγαλίας γνώρισα με βεβαιότητα ποια ήταν η Ευρυνόμη. Οι περισσότεροι αναφέρονταν σε αυτήν ως ένα ακόμα προσωνύμιο της Άρτεμις. Οι πιο έμπειροι αρχαιογνώστες, βασιζόμενοι στη θαλάσσια εικόνα της θεάς, την ταύτιζαν με την κόρη του ωκεανού και της Θέτιδας, για την οποία κάνει λόγο ο Ομήρος. Η αλήθεια είναι ότι η μακρινή προέλευση αυτής της ενηγματικής θεότητας είχε σβήσει από τη μνήμη των Αρκάδων. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε σε ποιο σημείο της χαράδρας στα νότια της Φυγαλίας βρισκόταν ακριβώς το γυρό της Ευρυνόμης. Ο Παυσανίας, μιλώντας για την περιοχή, αναφέρει το μύθο του εξαγνισμού της Ρέας από τις νύμφες μετά τη γέννηση του Δία. Κάποια φυσικά λουτρά που απέχουν 12 στάδια από την πόλη, μία προσφορά μαλλιών στα ποτάμια Ύδατα και ένα γυρό στη συμβολή δύο ποταμών, Νέδας και Λίμακος. Σήμερα, διατρέχοντας πιθαμί προς πιθαμί τον τόπο, θα μπορούσαμε να αποτολμήσουμε μία μέθοδο που να συντεριάσει όλα τα κομμάτια. Ας φανταστούμε το λούσιμο της Ρέας από τις νύμφες σε αυτήν την πανέμορφη φυσική κολυμπήθρα. Ο τόπος δεν απέχει παραπάνω από 12 στάδια από την πόλη. Και αν αυτά είναι τα νερά που ονομάστηκαν Λίμαξ επειδή έσυραν τα λίμματα του τοκετού της Ρέας, το γυρό της Ευρυνόμης πρέπει να βρισκόταν πολύ κοντά σε αυτή τη συμβολή. Πολύ πιθανόν, η Ευρυνόμη, αυτή που κυβερνά Εβραίος, να ήταν για τους αρχαίους πελασγούς η θεότητα που έδωσε αρχή σε όλα τα πράγματα και μαζί με το Φίβι, το Φίωνα, η πρώτη βασίλισσα του κόσμου, ώσπου οι νέοι θεοί να την εκτοπίσουν στη θάλασσα. Οι λατρείες που προηγήθηκαν της σύστασης του ελληνικού λαού ήταν άριχτα συνδεδεμένες με την έννοια της γης ως μεγίστης μητρός από την οποία προέρχεται κάθε μορφή ζωής. Τα σπήλια και οι κόρφοι της ήταν τα φυσικά τεμένη της. Σήμερα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα αν το γυρό της Ευρυνόμης βρισκόταν σε αυτό το χάσμα. Όμως, ο χώρος υποδηλώνει με σφρίγος το γυρό μιας χθόνιας θεότητας. Την εικόνα ενός τεράστιου πέτρινου εδίου που κατεβαίνει από τη γη προς το χάος με τον υγρό ψίθυρο των νερών. Το γυναικείο εδίο, η μητρική κοιλιά, δεν θα πάψει ποτέ να αποτελεί το πρώτο σύμβολο γονιμότητας και ζωής. Όταν η νέα Ολύμπια θρησκεία θα αναπτύξει νέες μορφές, οι ελευσίνοι ηγερείς θα συνεχίσουν να το μνημονεύουν κρυφά με μία μυστικιστική προελληνική λέξη, βαβό. Πενήντα περίπου μέτρα πιο πάνω από αυτό το σημείο, ένα πέτρινο ξοκλήσι τονίζει τον ιερό χαρακτήρα του τόπου. Είναι αφιερωμένο στην Παναγία, στη μητέρα του Θεού. Κάποιες φορές, πλησιάζοντας αυτούς τους τόπους, μπορούμε να αντιληφθούμε πως ο ελληνικός μύθος δεν είναι ξεκομμένη ή παροχημένη πραγματικότητα, αλλά μέρος αυτής της μακράς εξέλιξης της σχέσης του ανθρώπου με το θεϊκό, της οποίας κομμάτι συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να απαρτίζουμε. Υπήρχαν ναοί, εδώ είναι ναοί, αλλά ο Παυσανίας τα έχει γραμμένο, είναι τα χαλάσματα. Της Θεάς Δήμητρα λέγεται ότι είναι εδώ πέρα στο, το λέμε στο κόκκινο σπήλιο, εκεί σε ένας σπρόποδες του βράχου. Αν το απρόβλεπτο χέρι του χρόνου δεν είχε σεβαστεί τη μαρτυρία του Παυσανία, τους καρπούς της σχολαστικής του προσπάθειας να αφήσει τεκμήρια ενός κόσμου που στα χρόνια του ήδη είχε αρχίσει να καταραίει, το μεγαλύτερο μέρος των ερειπίων της Ελλάδας δεν θα ήταν για μας σήμερα τίποτα περισσότερο από βουβές πέτρες ή θα εξακολουθούσε να αναπαύεται κρυμμένο κάτω από τη γη. Ο Παυσανίας ομολογεί στο έργο του
ότι η πιο ισχυρή όθηση που τον οδήγησε μέχρι τη μακρινή Φυγαλία ήταν η σαγίνη μιας άλλης πελαστικής θεάς, μιας πρωτόγονης Δήμητρας με κεφαλή φοράδας που οι αρκάδες ονόμαζαν σκοτεινή, Μέλενα. Το ιερό της βρισκόταν επίσης σε κάποιο σημείο αυτής της δύσβατης χαράδρας. Ο μύθος της τη συσχέτιζε πάλι με μια προολύμπια και χθόνια θεότητα, τον Ήπιο Ποσειδώνα, τον Θεό Άλογο. Για τους πελασγούς, όπως ίσως για όλους τους αρχαίους αχαιούς, ο Ποσειδώνας δεν ήταν εξ αρχής ένας θεός που σχετιζόταν με τη θάλασσα, αλλά μια θεότητα συνδεδεμένη άρρηκτα με τα έγκατα της γης, με τα ρεύματα που τη διατρέχουν και την ανατράζουν, κοινωνός της εφορίας της και ψυχωτής των πηγών που τη γονιμοποιούν. Η μορφή του συμβολιζόταν με ένα άλογο, ένα ορμητικό πλάσμα που στο πέρασμά του δονεί τη γη με τις οπλές του και κάνει μάλιστα να αναβλύσει το νερό από τον κόλπο της. Ο αρχαιότερος μύθος που γνωρίζουμε για τον Ποσειδώνα αναφέρει ότι ο Θεός συνάντησε μια μέρα τη Δήμητρα στις όχθες του ποταμού Λάδωνα και ένιωσε την επιθυμία να συνευρεθεί μαζί της. Η Δήμητρα βρήκε καταφύγιο σε ένα κοπάδι άλογα, παίρνοντας τη μορφή φοράδας. Αλλά ο Ποσειδώνας αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα το τέκνασμα και κατάφερε να ζευγαρώσει μαζί της με τη μορφή επιβήτωρα. Από εκείνη τη συνέβρεση γεννήθηκε το περίφημο άλογο Αρίων και μία κόρη, που το όνομά της γνώριζαν μόνο οι μοιημένοι στη λατρεία της, οι οποίοι την επικαλούνταν ευλαβικά με το προσωνύμιο Δέσποινα. Οι Φυγαλείς διηγούνταν ότι η Δήμητρα, βυθισμένη στον πόνο της, αποσύρθηκε μετά τον βιασμό σε ένα απόμακρο σπήλαιο στο όρος Ελάγιον, όπου παρέμεινε πενθούσα για πολύ καιρό, αφήνοντας τη γη να καταστρέφεται και το ανθρώπινο γένος να λιμοκτονεί. Η οργή της εξαπατημένης θεάς ήταν τόσο μεγάλη που την αποκαλούσαν Ερηνία. Ο Παυσανίας, αναζητώντας αιτιολογικές επεξηγήσεις για τα προσωνύμια της Δήμητρας, συσχέτισε το όνομα Ερηνής με την οργή της αποπλανημένης θεάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι μυκηναϊκές επιγραφές μιλούσαν ήδη για μια θεά Ερηνού, όταν το όνομα Δημήτυρ δεν είχε καν ακόμα προφερθεί. Φωτίζοντας ακόμα μια φορά το τοπίο με τις λιτές πληροφορίες του Παυσανία, φτάνουμε μέχρι αυτό το σπήλιο, που ταιριάζει με την περιγραφή του κρυψώνα και γερού της Μέλενας Δήμητρας. Εδώ, απέναντι από την είσοδο της σπηλιάς, οι προσκυνητές τοποθετούσαν σταφύλια, καρπούς ημερονδέντρων, κερίθρες μελισσών και ακατέργαστο μαλλί, και όλα τα περιέλουσαν με λάδι. Ένα πρωτόγονο ξώανο παρίστανε τη θεά καθισμένη, ντυμένη μέχρι τους αστράγαλους με ένα μαύρο πέπλο. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα δελφίνι και στο άλλο ένα περιστέρι. Και είχε πράγματι κεφαλή φοράδας, και από τα μαλλιά της ξεπρόβαλαν φίδια και άλλα ζώα. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι το φοβερό άγαλμα χάθηκε όταν οι βράχοι από την οροφή της σπηλιάς έπεσαν πάνω του. Σαν μία ακόμα από τις μυστηριώδεις κινήσεις του χρόνου, η οροφή αυτής της απόμερης σπηλιάς έχει κρατήσει τα σημάδια μίας κατολίσθησης. Ίσως εκείνης που μία μέρα κατέστρεψε το τελευταίο άγαλμα και έθεσε τέλος στη λατρεία μίας χθόνιας, σωόμορφης και σκοτεινής Δήμητρας που ποτέ δεν αποτέλεσε οριστικά την πανελλήνια θεά των Σιδηρών. Η πελασγική κοσμογονία άρχιζε με τον εναγκαλισμό της Ευρυνόμης και του Οφείωνα. Ο Όμηρος μας μιλάει για αυτόν του ωκεανού και της Θέτιδας. Τα ορφικά για εκείνον της νύχτας και του ανέμου. Ο κόσμος προήλθε από έναν εναγκαλισμό. Σύμφωνα με τον Ολύμπιο μύθο, από τον εναγκαλισμό της γης και του ουρανού. Στην απαρχή όλων των πραγμάτων, η μητέρα γη αναδύθηκε από το χάος και γέννησε τον γιο της στον ουρανό ενώ κοιμόταν. Εκείνος,
ατενίζοντας την τρυφερά ψηλά από το βουνό, εξαπέλυσε μία γόνιμη βροχή πάνω στις κρυφές της χυσμές και εκείνη καρποφόρησε χόρτα, λουλούδια, δέντρα και ζώα. Αυτή η διαβροχή έκανε τα ποτάμια να ρέουν και γέμισε με νερό όλες τις κοιλότητες, δημιουργώντας έτσι τις λίμνες και τις θάλασσες. Κατόπιν, η Γαία και ο Ουρανός γέννησαν τους εκατόγχυρες, τους κύκλοπες και τους τιτάνες. Αλλά ο Ουρανός, τρέμοντας μήπως χάσει την εξουσία από τα χέρια των παιδιών του, τους έθαψε έναν προς έναν στα σπλάγνα της μητέρας του, της γης. Βαριστομαχιασμένη γη η Πελώρια αγκομαχούσε και φτιάχνοντας ένα δρεπάνι από τα ίδια της τα σωθικά, όπλησε με αυτό τον Κρόνο, τον νεαρότερο από τους τιτάνες, παρακινώντας τον να γνουχίσει τον πατέρα του. Ο Κρόνος εκτέλεσε τη συνωμοσία ένα βράδυ που ο ουρανός ήταν ξαπλωμένος πάνω από τη Γαία και εξφεντώνησε τους όρχες του στη θάλασσα από έναν κάμπο της Πελοποννήσου που σήμερα φέρει το όνομα Δρέπανο. Κατόπιν πήρε για σύζυγο την αδερφή του Ρέα, έριξε τους αδερφούς του στα Τάρταρα και προειδοποιημένος από τους γονείς του ότι ένας απόγονός του έμελε να τον εκθρονήσει, βάλθηκε να καταβροχθίζει τα παιδιά του. Με τον ουρανό και τον Κρόνο εισάγεται στον ελληνικό μύθο το πατριαρχικό στοιχείο. Ο μητριαρχικός και εκθόνιος κόσμος των πελασγών θα διαταραχθεί και η παλιά κοσμοθεωρία θα χρειαστεί να καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να προσαρμοστεί σταδιακά στη νέα τάξη πραγμάτων. Ο λαμπρός κόσμος των Ελλήνων θα αναδυθεί από αυτήν ακριβώς τη συνέβρεση, από αυτόν τον νέο εναγκαλισμό. Ένα από τα πανάρχια γυρά της γης, που με τον καιρό μετατράπηκε σε σκηνή της Ολύμπιας Θεογονίας, υπήρξε μια σπηλιά χαμένη μέσα στη δασόδιορο σειρά του Μενάλου, κοντά σε μια κορυφή γνωστή στην αρχαιότητα ως Θαυμάσιον Όρος. Πρόκειται για το σπήλιο της Δέας, ένα τέμενος αφιερωμένο στη μητέρα των Ολύμπιων Θεών, στο οποίο μονάχα οι ιέριες της Θεάς μπορούσαν να μπουν. Η σπηλιά της Ρέας είναι κάπου προς την Κοκκινόβρηση, προς το Μεθύδριο, πάνω εκεί κάπου. Η ταύτιση του σπηλαίου της Ρέας δεν έχει εξακριβωθεί οριστικά. Μερικοί ντόπιοι λένε πως είναι ένα βαθύ χάσμα πάνω από την Κοκκινόβρηση, αλλά η λιτή μαρτυρία του Παυσανία, που την τοποθετεί κοντά στο αρχαίο Μεθύδριο, πέρα από τον ποταμό Μαλίτα, μας οδηγεί σε ένα άλλο σπήλιο που παραδοσιακά φέρει το όνομα Δρακότρυπα. Έλεγαν πως η Θεά, κυοφορούσα τον Δία, αναζήτησε καταφύγιο σε αυτό το σπήλιο, ζητώντας από τους αδερφούς της, τους γίγαντες, να τη συνδράμουν αν ο Κρόνος προσπαθούσε να της αρπάξει το βρέφος. Τα υπόλοιπα παιδιά της, την Εστία, τη Δήμητρα, την Ήρα, τον Άδη και τον Ποσειδώνα, τα είχε ήδη καταβροχθήσει ο Κρόνος σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποφύγει την εκθρόνησή του. Αλλά αυτή τη φορά η Ρέα θα σώσει τη ζωή του νεογέννητου Δία, δίνοντας τον Κρόνο μία πέτρα τυλιγμένη με σπάργανα και αυτός θα την καταπεί ξεγελασμένος. Οι αρχές μνήμες που σώζονται σε αυτή την ορεινή περιοχή δείχνουν ότι το περιβόητο ξεγέλασμα διαδραματίστηκε εδώ, στο Θαυμάσιο, μολονότι η μυστική σκηνή της γέννησης του Δία ήταν η κορυφή του όρους Λυκαίου. Λέγεται πως κατόπιν, για να γλιτώσουν το βρέφος από τη λύσα του Κρόνου, οι νύμφες το πήγαν σε ένα σπήλιο της Κρήτης, εκεί που ορισμένοι υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε κιόλας. Και πως θα τον υμνήσουμε, δικταίων ή λυκαίων,
διχάζεται η ψυχή μου που είναι αμφιλεγόμενα όσα για τη γενιά του διηγούνται. Δία. Στις Ίδης λένε πως γεννήθηκες τα όρη και άλλοι στην Αρκαδία. Ψέματα από τους δύο. Ποιοι είπανε, πατέρα? Ο λόγιος ποιητής Καλίμαχος, με την τάση να αναφέρει στις οδές του τις πιο άγνωστες εκδοχές των μύθων, αρχίσει τον ύμνο στο Δία διερωτώμενος αν πρέπει να τον αποκαλεί δικταίο ή λυκαίο, δηλαδή κριτικό ή αρκάδα. Ένα ρητό δίνει λύση στην αμφιβολία του. Οι Κρήτες πάντα ψεύτες. Μπορεί να είναι κλέφτες. Τώρα που δεν πολύ κλέβουν, στα χωριά πάνω ψηλά κλέβουν ακόμα. Αλλά εδώ χαμηλά όχι. Κλέφτες ναι, αλλά ψεύτες όχι. Η φήμη που χαρακτήριζε τους κριτικούς παραμυθάδες και ασεβείς οφειλόταν στο ότι διηγούνταν σε όλο τον κόσμο πως αυτός ο ψηλός βράχος νότια της Κνωσού ήταν ο τάφος του Δία. Στην πραγματικότητα, αυτός ο βράχος από ασβεστόλιθο, το όρος Ιούχτα, ήταν κατά τους αρχαίους χρόνους το γυρό όρος των Μινοητών και κατά κάποιο τρόπο ο τάφος του Δία, αλλά ενός Δία προγενέστερου του Ολύμπιου, του προελληνικού θείου Βρέφους, που γεννιόταν και πέθαινε κάθε χρόνο με τον αέναο κύκλο της φύσης. Οι περισσότεροι Έλληνες και Ρωμαίοι κλασικοί συγγραφείς διέδωσαν την εκδοχή ότι ο υπέρτατος θεός του Πανθέου είχε γεννηθεί στην Κρήτη. Αλλά οι μύθοι, τα τοπονύμια και οι λατρείες που αυθονούν στην Αρκαδία και που συνδέονται με τούτη τη θεϊκή γέννηση αμφισβητούν το κύρος της κρητικής εκδοχής. Σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να ισχυριστούμε αν πρώτοι οι Αρκάδες ή οι κρητικοί έπλεξαν το μύθο για τη γέννηση της πιο λατρεμένης θεότητας σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. Ο Καλίμαχος, σεβόμενος την παράδοση, συμφιλίωνε στο ποίημά του και τις δύο εκδοχές, τοποθετώντας στην Αρκαδία τη γέννηση του Θεού και στην Κρήτη την ανατροφή του. Στην Κρήτη, οι λογοτεχνικές πηγές διχογνωμούν στον εντοπισμό του μυθικού τόπου ανατροφής του Δία μεταξύ των δύο λατρευτικών σπηλαίων του, του ιδέου και του δικταίου άντρου. Όμως, τα αναθήματα και οι απεικονίσεις των δακτύλων και των κουριτών που ανακαλύφθηκαν σε αυτό το σπήλαιο της Ίδης δείχνουν ότι ήταν εδώ όπου οι μυστηριώδεις αυτοί υπηρέτες της Ρέας χτυπούσαν τις ασπίδες τους για να μην φτάσουν τα κλάματα του μικρού Δία ως τα αυτιά του Κρόνου. Εδώ, ο νέος θεός ανατράφηκε μυστικά με παραμάνα την Αμάλθια, μία κατσίκα ή ίσως μία νύμφη, που το μεγάλωσε με μέλι και με το άφθονο γάλα της. Αφού ενηλικιώθηκε, ο Δίας κατέβηκε από τις κορυφές στη θάλασσα για να συναντήσει τη συνετή Μύτιδα, κόρη του ωκεανού, η οποία του εξασφάλισε τον τρόπο για να νικήσει οριστικά τον Κρόνο. Ένα εμετικό παρασκεύασμα που ο Δίας κατάφερε να ρίξει μέσα στο κύπελο του πατέρα του. Συγκλονισμένος ο Τιτάνας, ξέρασε πρώτα την πέτρα και στη συνέχεια, ένα προς ένα, άθικτα όλα του τα παιδιά. Η Εστία, η Δήμητρα, η Ήρα, ο Άδης, ο Ποσειδώνας και ο Δίας ανέβηκαν στις κορυφές του Ολύμπου, ενωμένοι σε έναν κοινό σκοπό. Να νικήσουν τους Τιτάνες και να βασιλέψουν στον κόσμο. Η Τιτανομαχία εξελίχθηκε σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο μεταξύ των θεών σε μία απέραντη πεδιάδα, στη Θεσσαλία. Αυτή η διαμάχη ήταν ίσως η μυθική απεικόνιση της πολιτιστικής σύγκρουσης μεταξύ των προελλήνων που κατοικούσαν σε αυτά τα εδάφη και των λαών που κατέβηκαν από το βορρά. Οι Τιτάνες οχυρώθηκαν στις κορυφές της Όθριος. Το ορμητήριο των νέων θεών ήταν ο Όλυμπος. Μετά από 10 χρόνια ακατάπαυστου πολέμου,
η Γαία προφήτεψε ότι ο Κρόνος θα νικηθεί μονάχα αν ο Δίας κλείσει συμφωνία με αυτούς που είχαν ρηχτεί στην Άβυσσο. Έτσι, οι εκατόγχυρες και οι κύκλοπες θα ανέβουν ξανά στο φως και οι τελευταίοι, ευγνώμονες, θα φωδιάσουν τον Δία με τον Κεραυνό, τον Ποσειδώνα με την Τρίαινα και τον Άδη με την περίφημη περικεφαλαία που τον κάνει αόρατο. Αυτά τα όπλα θα τους οδηγήσουν στο θρίαμβο. Ο Κρόνος και οι Τιτάνες θα εξοριστούν για πάντα στην Άβυσσο, φρουρούμενοι από τους εκατόγχυρες. Η γη και ο Όλυμπος θα ανήκουν σε όλους, αλλά οι κλήροι θα καθορίσουν τη μοιρασία του υπόλοιπου κόσμου. Ο Άδης θα πάρει τα ζωφερά σκοτάδια, ο Ποσειδώνας την αφρισμένη θάλασσα και ο Δίας τον άσο στο ουρανό με τα νέφη και τους εθέρες.